χάσει πρέπει μέσα. Αυτό ήταν μια μίξη Τσιχιώτη, Johnny Cash και την Best Mode. Γιατί υπάρχει λόγος που το έκανα, δεν το έκανα απλώς για να εντυπωσιάζω. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η τέχνη δεν είναι για να ξαφνιάζει, για να εντυπωσιάζει, είναι για να συγκινεί. Εγώ το έκανα αυτό το πράγμα γιατί πιστεύω ότι τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι πραγματικά εφάμιλα με αυτές τις παγκόσμιες επιτυχίες. Μπορούν πολύ άνετα να σταθούν δίπλα σε αυτά τα τραγούδια. Είναι μια επόμενη δουλειά που ετοιμάζω, είναι αρκετά έτσι κομμάτια τέτοια. Έχω την Tracy Chapman με την Μπέλου, τον Eric Clapton με τον Τσιτσάνι. Είναι διάφορες τέτοιες μίξεις που έχω κάνει, απλώς γιατί πιστεύω ότι μπορούν αυτά τα κομμάτια πολύ άνετα να σταθούν δίπλα σε αυτά που έχει μάθει όλος ο πλανήτης. Στο προηγούμενο κομμάτι τώρα που παίξαμε,
Θέλω να σας επισημάνω σήμερα πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η σημασία ενός τραγουδιού από μία λέξη. Λέει, ας πούμε, το βουνό με το βουνό, μόνο δε σμίγει. Αυτό έχει μια αισιοδοξία. Σου λέει, ρε φίλε, θα τη βρω εγώ αυτή την κόμενα. Ξανά. Όταν όμως λέει το βουνό με το βουνό, ποτέ δε σμίγει, είναι εκεί, τελειωμένη ιστορία. Τέλος και πάμε παρακάτω. Ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει να πει, ακόμα και στην πρώτη εκτέλεση, στην τελευταία στροφή, ο ένας λέει ποτέ και ο άλλος λέει μόνο. Και ακούγεται ένα πόνο, ένα τέτοιο πράγμα ακούγεται. Οπότε ο καθένας μπορεί να επιλέξει, έτσι κι αλλιώς ο καθένας διαλέγει τον τρόπο που διαβάζει τα τραγούδια, διαλέξτε ποιον θέλετε. Εγώ διάλεξα το τελευταίο να είναι το απεσιόδοξο, έτσι που το λέω και βαριά, χαμηλά έτσι πολύ, γιατί είναι το βουνό με το βουνό, ποτέ δεν σμίγει. Μη λέμε τώρα ψέματα, δεν σμίγει.